Χριστό εκλεότητος ακολούθησας θερμός, ευχές και δε είσαι σήν, εν τη ερήμος αρώφ, ως όθεν του παρακλήτου, δε την στην χάρη, όφθης της Θεοτόκου, Θεοφόρος Θεράπον, διώσε μακαρι, Χειρέτειν κύριο πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστό αδελφοί και ακροατές, Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τον δύο του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Σιμών Σεραφίμ του Σάροφ, του οποίου την Ιαρά Μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά την δεύτερα του μηνός Ιανουαρίου. Ο μέγας αυτός μάρτυρας του φωτός του Αγίου Πνεύματος ανέτειλε σαν νέος αστέρας πάνω από την Ρωσική γη στις 19 Ιουλίου του 1750, εποχή που το πνεύμα του διαφωτισμού κατέκλυζε Ευρώπη και Ρωσία, προετοιμάζοντας από νωρίς τους σκοτεινούς αιώνες της αθείας και των διωγμών των χριστιανών της Ρωσίας. Ήταν γιος ευσεβών εμπόρων στην πόλη Κούρσκ, και ανατράφηκε με ευσέβεια και αγάπη για την Εκκλησία και ήδη στην ενεότητά του αξιώθηκε να ιαθεί με θαύμα της Παναγίας. Στα 17 του χρόνια εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο με την ευλογία της μητέρας του και εισήλθε στην Μονή του Σάροφ, στην επαρχία του Ταμπόφ, όπου γρήγορα έγινε πρότυπο υπομονής και μοναχικών αρετών με χαρά και προθυμία εκτελούσε και τις πιο κοπιαστικές εργασίες για την διακονία των αδελφών. Νίστευε για να κατανικήσει τις ορμές της σαρκός και φύλαγε νυχθημερών το νου του προσιλωμένο στην μνήμη του Θεού με την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Ύστερα από λίγο καιρό αρρώστησε βαριά και παρά του πόνους του αρνιόταν την βοήθεια των ιατρών ζητώντας αποκλειστικά το μόνο φάρμακο που αρμόζει σε αυτούς που έχουν απαρνηθεί τα πάντα για τον Θεό, δηλαδή την Θεία Κοινωνία. Όταν του έφερναν την Αγία Μετάληψη, του παρουσιάστηκε η Παναγία μέσα σε έντονο θείο φως, συντροφευωμένη από τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, και του είπε δείχνοντας τον νεόφυτο μοναχό, «Αυτός εδώ είναι από το δικό μας γένος». Λίγο καιρό αργότερα θεραπεύτηκε πλήρως και οικοδόμησε ένα νοσοκομείο στον τόπο του οράματος. Ύστερα από 8 χρόνια ως δόκιμος, εκάρει μοναχός και έλαβε το όνομα Σεραφίμ, το οποίο σημαίνει πυρφόρος, όνομα που τον κέντριζε να μιμείται με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο τους ασωμάτους αυτούς υπηρέτε του Θεού, που φλέγονται από αγάπη, να μιμείται δηλαδή τους αγγέλους. Όταν χειροτονήθηκε διάκονος, προσευχόταν νύχτες ολόκληρες πριν συμμετάσχει στην Θεία Μυσταγωγία και καθώς προέκοπτε αδιάκοπα στον ενάρετο βίο, ο Κύριος του επιδαψίλευε σε ανταπόδοση πολλές οράσεις, εκστάσεις και πνευματικές παραμυθίες. Καθοδηγούμενος με σοφροσύνη από τους γέροντες, δεν καφιόταν ματαιόδοξα για την εύνοια του Θεού. Απεναντίας, τα βιώματα αυτά γίνονταν αφορμή να βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην ταπείνωση και την αυτομεμψία και να αποζητά ακόμη πιο πολύ την ησυχία. Λίγο καιρό μετά από την χειροτονία του σε πρεσβύτερο και τον θάνατο του πνευματικού του πατέρα, του δόθηκε ευλογία να ζήσει στην ησυχία βαθιά στο δάσος, 6-7 χιλιόμετρα από το μοναστήρι, και να χτίσει μία μικρή ξύλινη καλύβα Τριγυρισμένη με περιβολάκι πάνω σε έναν λόφο που ονόμασε Άγιο Νόρο. Εκεί περνούσε όλη την εβδομάδα παρεκτό στι Κυριακέ και τι Εορτέ που πήγαινε στο μοναστήρι, περνώντα όλο τον καιρό του με προσευχή, μελέτη και θεάρεστη σκληραγωγία τη Αρκώ. Κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητε ήταν μια ακόμη ευκαιρία να υψώνει την σκέψη του στα Αγνοούσε κάθε τι κοσμικό ή σαρκικό και υπέφερε υπομονετικά το χειμερινό ψύχος και τις εφόδους των εντόμων το καλοκαίρι και ήταν πανευτυχής που μοιραζόταν έτσι τις θλίψεις του Κυρίου για να εξαγνίσει την ψυχή του. Όπου πήγαινε κουβαλούσε μαζί του ένα χοντρό Ευαγγέλιο δεμένο στην πλάτη του σαν τα βάρη του Χριστού και μετακινήτως στα διάφορα μέρη του δάσους στα οποία είχε δώσει ονόματα ιερών τόπων. Βιθλεέμ, Ιορδάνης, Θαβόρ, Γολγοθάς, έτσι ώστε να μελετά τις αντίστοιχες περικοπές. Με αυτήν την ένταση βίωνε καθημερινά την ζωή και τα πάθη του Κυρίου. Η αδιάλειπτη μελέτη της Αγίας Γραφής δεν του παρήχε μονάχα γνώση της αληθείας, αλλά και κάθαρση ψυχής και συντριβή καρδίας τόσο, ώστε πέρα από την αποστήθηση των ιερών ακολουθιών στις ορισμένες ώρες και τις χίλιες καθημερινές μετάνοιές του, μπορούσε να προσεύχεται αδιάλειπτα με βυθισμένο τον νου του στην καρδιά. Τρεφόταν στην αρχή με ψωμί που έψιναν στο μοναστήρι, ύστερα μόνον από τα κυπευτικά του περιβολιού του. Συχνά πυκνά αποστερούσε τον εαυτό του από το μερίδιό του για να το μοιράσει στα ζώα που έρχονταν κοντά στην καλύβα του και ιδιαίτερα σε μία θεόρατη αρκούδα που είχε γίνει κατοικίδιο σαν γάτα. Βλέποντας αυτήν την θεάρεστη βιωτή, τόσο συγγενική με εκείνη των ασωμάτων δυνάμεων, ο προαιώνιος εχθρός του ανθρωπίνου γένους ο σατανάς, από ζηλοφθονία, έστρεψε επάνω στον ασκητή του Χριστού τις συνηθισμένες του επισκέψεις. Επιρμένες σκέψεις, θορύβους, τρομακτικά και κλπ. Ο άγρυπνος όμως αγωνιστής τα απέκρουε όλα με την προσευχή και το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Καθώς ο πόλεμος των λογισμών γινόταν ολοένα και πιο πιεστικός, ο Άγιος αποφάσισε να αποπειραθεί έναν αγώνα αντάξιο των υψηλών κατορθωμάτων των παλαιών στυλιτών. Πέρασε δηλαδή χίλια ημερών νυχτά όρθιος ή γονατιστός επάνω σε ένα βράχο, επαναλαμβάνοντας αδιάκοπα την προσευχή του τελώνου. Ο Θεός ηλάς τίμη το αμαρτωλό και ελέησον με. Με τον τρόπο αυτό απαλάχθηκε οριστικά από τον αγώνα κατά των πονηρών λογισμών. Όμως ο διάβολος δεν μπορούσε ακόμη να παραδεχθεί την ήττα του και έστειλε αντίον του τρεις λιστές, οι οποίοι, εξοργισμένοι που δεν βρήκαν πάνω στον ακτήμονα μοναχό τα λεφτά που ήλπιζαν να βρουν, τον έδιραν μερόπαλα και τον εγκατέλειψαν ημιθανή, μηθανοί, εμόφυρτο και με χτυπημένα τα κόκαλά του. Μολονότι ήταν γεροδεμένος ο πράος Σεραφείμ, δεν θέλησε να αντισταθεί και παραδόθηκε στα χτυπήματά τους, φρονώντας έτσι ότι συμμετάσχει στο πάθος του Κυρίου. Παρά την αξιοθρύνητη κατάστασή του, κατάφερε να συρθεί ως το μοναστήρι, όπου ύστερα από πέντε μήνες βασάνων, θεραπεύθηκε θαυματουργικά μετά από εμφάνιση της Παναγίας, παρόμοια εκείνης που δίωσε όταν ήταν δόκιμος μοναχός. Πέρασε ωστόσο σκυφτός σαν ραχητικός έως την κίνησή του. Περπατούσε στηριγμένος πάντα σε ένα ραβδί και κάθε μετακίνηση ήταν επώδυνη. Η αναπηρία αυτή του επέτρεψε να αναρριχηθεί έναν ακόμη βαθμό στην ουρανοδρόμο κλίμακα που είχε στηθεί για αυτόν και να επιχειρήσει από το 1807 έως το 1810 τον αγώνα της σιωπής στην ησυχία. Μόλις αποκαταστάθηκε η υγεία του και ανέλαβε, ξαναγύρισε στην έρημο. Και καθώς δεν μπορούσε να έρχεται τακτικά στο μοναστήρι, έπαψε συνακόλουθα να δέχεται και να απευθύνει τον λόγο σε οποιονδήποτε. Κάθε φορά που συναντούσε κάποιον μέσα στο δάσος, έκανε εδαφιαία υπόκληση μπροστά του αμίλητος, έως ότου εκείνος απομακρυνόταν μπορούσε έτσι να κρατάει τον νου του προσιλωμένο στον Θεό, χωρίς διακοπή και χωρίς περισπασμούς. Στο μεταξύ, ο ηγούμενος της Μονής εκοιμήθη και ορισμένοι μοναχοί άρχισαν να δείχνουν ζωηρή αντιπάθεια για τον Άγιο Ερημίτη, κατηγορώντας τον ότι αποχωρίζεται από την Θεία Κοινωνία. Τον διέταξαν τελικά να επιστρέψει στο μοναστήρι. Ο Σεραφείμ υπάκουσε χωρίς καμία αντίρρηση και εγκαταστάθηκε σε ένα στενό κελί, όπου εγγενίασε νέα περίοδο στον ασκητικό του δίο, αυτήν του εγκλισμού. Στην είσοδο είχε βάλει το φέρετρό του, όπου του άρεσε να κάθεται προσευχόμενος, και στο κελί του, όπου δεν έμπαινε ποτέ κανένας, είχε για στρώμα του ένα τσουβάλι πέτρες, ένα κορμό δέντρου για κάθισμα και μία εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, που ο ίδιος την αποκαλούσε «Η των πάντων χαρά», μπροστά στην οποία έκαιγε ακίμητο καντήλι. Ζούσε μέσα σε απόλυτη σιωπή, αυξάνοντας τις στερήσεις, μελετώντας και ερμηνεύοντας ο ίδιος κάθε εβδομάδα ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, προσευχόμενος αδιάκοπα με την καρδία νύφουσα, έχοντας δηλαδή πνευματική εγρήγορση. Μην έχοντας άλλους, εκτός από τους Αγγέλους και τους Αγίους, ως μοναδικούς μάρτυρες των συχνών εκστάσεών του και των νοερών αρπαγών του στα ουράνια δώματα. Ύστερα από πέντε χρόνια εγκλισμού άνοιξε την πόρτα του, αφήνοντας να εισέλθουν όσοι ήθελαν να τον δουν, χωρίς όμως να διακόψει την σιωπή του, ακόμη και για τους πιο επισήμους επισκέπτες. Το 1825, καθώς η Παναγία του αποκάλυψε πως ήρθε η ώρα να εγκαταλείψει την ησυχαστική ζωή, άρχισε να προσφέρει τους καρπούς της εμπειρίας του στους άλλους. Πρώτα στους μοναχούς, τους οποίους και παρότρινε στην τήρηση των μοναστικών κανόνων και στον ζήλο για τα έργα του Θεού. Ύστερα τους λαϊκούς, που ο αριθμός τους μεγάλωνε γοργά. Έχοντας κοινωνήσει εκούσια στο πάθος του Κυρίου, μέσα από 47 χρόνια ασκητικής ζωής και περνώντας διαδοχικά από τα στάδια του κοινοβιάτη, του ησυχαστή, του στυλίτη και του Εγκλήστου, αυτός ο γέροντας ντυμένος στα λευκά, κυρτωμένος πάνω στο ραβδί του, στρεφόταν προς τους ανθρώπους, γεμάτος από θεία χάρη και από φως από το Πανάγιο Πνεύμα και εξεπλήρωσε το ανώτερο αξίωμα της πνευματικής του πατρότητος και κατήρτισε ολόκληρο τον ρωσικό λαό και ανεδείχθη ένας αληθινός Απόστολος, μάρτυρας και κήρυκας της Αναστάσεως. Η πόρτα του έμενε πάντα ανοιχτή σε όλους. Χαιρετούσε τους επισκέπτες του χαροπός, λέγοντάς τους «Χριστός ανέστη χαρά μου» και επεδείκνυε μια ξεχωριστή εύνοια απέναντι στους αμαρτωλούς που προσέρχονταν σε Αυτόν μετανιωμένοι, όπως ο άσωτος Υιός στον Πατέρα Του. Η υπερφυσική Του πραότητα προσήλκησε ακόμη και τους πιο σκληρούς. Η ταπείνωσή Του λύγησε τους πιο υπερήφανους και τους έκανε να κλαίνε σαν παιδιά. Για τους αριστοκράτες όπως και για τους ανθρώπους του λαού, το κελί του πτωχού Σεραφείμ έμοιαζε με προθάλαμο του ουρανού μια συζήτηση μαζί του ή μια απλή ευλογία γινόταν αληθινή συνομιλία με τον Θεό που μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον προσανατολισμό της ζωής τους. Με το διορατικό του χάρισμα διείσδυε στα μυστικά των καρδιών και τα φανέρωνε στους εξομολογουμένους που δεν τολμούσαν να τα ομολογήσουν. Απαντούσε σε γράμματα χωρίς να χρειάζεται καν να τα ανοίξει και ήξερε να δίνει στον καθένα την κατάλληλη συμβουλή, παρηγοριά, ενθάρρυνση ή επίπληξη. Όντα ολότελα παραδομένος στο θείο θέλημα, του έλεγε χωρίς άλλη σκέψη τον πρώτο λόγο που ο Θεός του αποκάλυπτε και πάντα αποδεικνυόταν ο πλέον κατάλληλος λόγος. Η φιλανθρωπία του, δηλαδή η αγάπη του Θεού που κατοικούσε μέσα του, τους παρηγορούσε, τους συγχωρούσε και τους σκέπαζε όλους. Έκανε πολλές θαυματουργικές ιάσεις, αλήφοντας τους ασθενείς με το λάδι του καντιλιού που έκαιγε στο καντήλι του ή στελνοντάς τους να πιούν από το νερό της πηγής που μετέπειτα ονομάστηκε πηγή του πατρός Σεραφείμ και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι, στην κοντινή έρημο, όπου άρεσε στον Όσιο να περνάει τα απομεσήμερα. Τόσα ήταν τα αιτήματα να προσευχηθεί για ζώντες και κεκοιμημένους, που του ήταν αδύνατο να μνημονεύει όλα τα ονόματα. Άναβε ακόμη για τον καθένα ένα κερί στο κελί του, που υπερθερμενόταν και ήταν σταθερά καταβγασμένο από εκατοντάδες φλόγες, ίδιες με ψυχές ζωντανές ο Θεός του παραχώρησε και το προφητικό χάρισμα, οπότε προέβλεψε μελλοντικά γεγονότα τόσο για συγκεκριμένα πρόσωπα όσο και για ολόκληρη την χώρα, όπως τον πόλεμο της Κρυμαίας, τον λοιμό και την φρικτή δοκιμασία που καθήμαξε την Εκκλησία και τον ρωσικό λαό έναν αιώνα αργότερα. Τις προφητείες του όμως τις έκρυβε πίσω από ενηγματικά λόγια, που δεν τα καταλάβαιναν παρά αφού πρώτα πραγματοποιούνταν τα γεγονότα. Μία μέρα, λίγο πριν την εκδημία του, ο Όσιος Σεραφείμ κάλεσε μία μοναχή της Μονής του Ντιβέγεβο και της ανήγγειλε και τη την με τον μανδύα του, ότι θα δεχθούμε την επίσκεψη της Παναγίας. Την ορισμένη στιγμή, την σήκωσε και άκουσαν έναν θόρυβο που έμοιαζε με δυνατό άνεμο στο δάσος και ύστερα εκκλησιαστικούς αγγελικούς ύμνους. Η πόρτα άνοιξε από μόνη της και ξαφνικά το κελί κατακλείστηκε από θείο φως και ευωδία. Ο Όσιος έπεσε στα γόνατα και εμφανίστηκε η Παναγία συνοδευομένη από δύο αγγέλους, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο ακολουθουμένη από μία δωδεκάδα Αγίων Παρθενομαρτύρων. Τότε η μοναχή έπεσε κατά γης, νομίζοντας πως ήρθε το τέλος της, ενώ ο πατήρ Σεραθίν στεκόταν όρθιος και συνομιλούσε τρυφερά με την βασίλισσα των ουρανών σαν φίλος. Του υποσχέθηκε η Θεοτόκος πως θα προστατεύει πάντοτε τις αδελφές του Ντιβέγεβο και καθώς έφευγε η Παναγία του είπε « «Πολυαγαπημένε μου, σύντομα θα είσαι κοντά μας». Όταν απέμειναν μόνοι, ο Στάρετς εκμυστηρεύτηκε στην μοναχή ότι ήταν η δωδεκάτη θεία εμφάνιση που τον αξίωνε να δει ο Κύριος. Φθάνοντας σε ηλικία 70 ετών, ο Όσιο Σεραφήν υπέφερε φρικτά από τις παλαιές πληγές του, χωρίς όμως επουδενή να μειώσει την άσκησή του μιλούσε όλο και συχνότερα για την επικείμενη κοίμησή του, γεμάτος χαρά και με πρόσωπο να λάμπει. Την 1η Ιανουαρίου του 1833, αφού μετέλαβε τον αχράν μυστηρίων, προσκύνησε όλες τις Άγιες εικόνες της Εκκλησίας, ανάβοντας μπροστά σε κάθε μια ένα κερί και ευλόγησε όλους τους αδελφούς λέγοντάς τους « Φροντίστε αδελφοί για την σωτηρία σας. Αγρυπνείτε, σας ετοιμάζονται στέφανοι. Ύστερα, αφού επισκέφθηκε τον τάφο του, κλείστηκε στο κελί του και την ίδια νύχτα παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, γονατιστός και ψάλλοντας πασχαλινούς ύμνους. Όλος ο λαός της περιοχής συγκεντρώθηκε στην κηδεία του. Έκτοτε ο άνθρωπος του Θεού εξακολουθούσε να επισκέπτεται και να συνδράμει τα πνευματικά του τέκνα με συνεχείς εμφανίσεις και ιάσεις. Και η αφοσίωση του λαού σε αυτόν αύξανε, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων. Τελικά η ανακήρυξη του Οσίου Σεραφείμ σε Άγιο έγινε στις 19 Ιουλίου του 1903. Παρουσία της τσαρικής οικογενείας, πολλών επισκόπων και εκατοντάδων χιλιάδων κόσμου που ήλθαν από όλα τα μέρη της Ρωσίας και αυτή ήταν η ένδειξη του θριάμβου του. Τα σεπτά λιψανά του που μετέφεραν εν πομπή πάνω από το πλήθος, επετέλεσαν τότε πολλά θαύματα. Το 1926 οι Μπολσεβίκοι τα δίμευσαν και τα ίχνη τους χάθηκαν. Από Θεία Πρόνοια ξαναβρέθηκαν το 1991 στις αποθήκες του Μουσείου της Αθείας στην Αγία Πετρούπολη. Τα πολύτιμα αυτά λείψανα, αφού εξακριβώθηκε δεόντος η ταυτότητά τους, μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στην Μονή του Ντιβέγεβο, ύστερα από θριαμπευτική και συγκινητική λιτανεία, μέσα από τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας. Και από τότε συνεχίζουν να επιτελούν πάρα πολλά θαύματα τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.